Μεγάλες προσδοκίες οι συναντήσεις με τους υπουργούς, λίγες όμως οι δεσμεύσεις. Παρά το στρογγύλεμα στην παρουσίαση των απαφών εκ μέρους τελεχών και βουλευτών. Δεν έχω τη βεβαιότητα, αλλά έχω την ελπίδα ότι πραγματικά με την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση θα προχωρήσουν. Το έργο του αυτοκινητόδρομου θα γίνει, ήταν η δέσμευση από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Δημήτρη Ρέπα, όπως και αυτό του σιδηρόδρομου, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου φορέα 50-50. Αυτό είναι πολύ ενισχυτικό. Γιατί οι τράπεζες σήμερα ξέρετε ότι δυσφορούν, είναι γνωστό το πρόβλημά τους. Και δεν μιλούμε μόνο για ελληνικές τράπεζες, μιλάμε και για ξένες τράπεζες. Δεν μπορούμε να το πούμε με τα βεβαιότητα. Σε αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι το έργο θα προχωρήσει παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν και η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να πληρωθεί αυτό το έργο της Ολύμπια Δού, το οποίο αποτελεί και το βασικό οδικό άξονα για την περιοχή μας. Σε ό,τι αφορά τα έργα του Διακονιάρη και των παραγλάφκιων που έχουν μείνει στη μέση, αυτά θα δημοπρατηθούν εντός διμήνου. Ό,τι έχει να κάνει με τους σεισμόπληκτους, χρήματα θα έρθουν. Αβέβαιο το πότε και αν θα συνεχιστεί ο επανέλεγχος σε αιτήσεις άνω των 15.000 ευρώ σε δόσεις. Αυτό εκκρεμεί. Παρόλο που το έθεσα και εγώ, αυτό εκκρεμεί. Δηλαδή το επανεξετάζουν, υπάρχει. Δεν πήρα απάντηση. Έτσι ήταν ένα ερώτημα το οποίο το έθεσα και εγώ προσωπικά. Δεν πήρα απάντηση. Θεωρώ όμως ότι το θέμα των σεισμοπλήκτων είναι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα τα οποία κυριάρχησαν και στη χθεσινή συνάντηση. Όσον αφορά στα θέματα υγείας, ο Υφυπουργός Μιχάλης Τιμωσίδης δεσμεύτηκε ότι θα ελέγξει όλα όσα σχετίζονται με το νοσοκομείο στο Ρείο, στον Άγιο Ανδρέα και την αποσυμφόρηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, αλλά και την ενίσχυση του 409. Μου δόθηκε ευκαιρία να έχουμε μια κοινή συζήτηση για όλα τα θέματα που αφορούν την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος. Ναι. Και από την πλευρά του κόμματος και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά της κοινωνικής ομάδας. Όσο για τα Υπουργεία Αγροτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, οι παράγοντες αχαΐας είχαν θέσει τα περισσότερα αιτήματα της αρμοδιότητάς τους στους κυρίους Κώστα Σκανδαλίδη και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη κατά τις πρόσφατες επισκέψεις τους στην Πάτρα. Εχθές δεν κατάφεραν να συναντηθούν με τον Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση. Ωστόσο, βλέπουν στο μέλλον νέο γύρο επαφών για όλα τα θέματα που απασχολούν την περιοχή.